Καλημέρα, κύριε Σκεδαρέση. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Κύριε Σκεδαρέση, είχαμε ένα ρεπορτάζ το οποίο έπαιξε τις προηγούμενες ημέρες. Έπαιξε στο Μέγκα, έπαιξε και σε άλλα κανάλια όμως. Αναπαράχθηκε η είδηση ότι στην ουσία αυτό που λέει είναι ότι η Λευκάδα είχε την υψηλότερη αύξηση τιμών στα ξενοδοχεία. Και μάλιστα υπάρχει και μια συζήτηση και υπήρχαν. Πρέπει να σας αναφέρω ότι υπήρχαν και σε εμάς εδώ επικοινωνία και παράπονα από κόσμο που το είδε αυτό το ρεπορτάζ, που θεωρούσαν ότι έπρεπε να υπάρχει ίσως μια αντίδραση από τους φορείς, τους τουριστικούς φορείς ίσως της περιοχής, ίσως το επιμελητήριο, ίσως από το τουριστικό, ίσως από τους ξενοδόχους. Καθώς δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει όλο αυτό το οποίο βγήκε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι γεγονός ότι κάποια αντίδραση πρέπει να υπάρχει. Εμείς κάποιες κινήσεις να δούμε, μήπως προσπάθησα λέει τουλάχιστον τηλεφωνικά να μιλήσω με κάποιους δημοσιογράφους εκεί στο Μέγα να δω πώς βγήκε η είδηση και για ποιο λόγο. Δεν κατέστη δυνατόν. Θα δω πάλι από σήμερα, αύριο, αν θα μπορέσω να βρω κάτι. Γιατί μπορώ να πω ότι είναι και δυσφημιστικό για την περιοχή, όχι μόνο της Λευκάδος και της ευρύτερης Πρέβεζας, αλλά βλέπουμε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα ότι είναι πολύ πιο ακριβά από πέρυσι, με κάτι αυξήσεις, ξέρω εγώ, 1000% και 500%. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω κοιτάξει και στη Λευκάδα τι γίνεται και βλέπω ότι και για τον 15 Αύγουστο ακόμη υπάρχουν σε αρκετά ξενοδοχεία, υπάρχουν δωμάτια ελεύθερα ή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Και όταν μιλάμε τώρα για 15 Αύγουστο με τιμές από 40 ευρώ, νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει υπερβολική αύξηση. Προφανώς δεν μπορεί να έχει υπάρξει αύξηση. Οπότε ήταν θέμα της ιστοσελίδας που έλεγε 172 ευρώ το δωμάτιο, ας πούμε. Διαβάζουμε, κύριε Σκεδαρέση. Να σας πω τι γίνεται ακριβώς, να ακούσουν και οι ακροατές σας για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Ωραία. Τα περισσότερα δωμάτια είτε ξενοδοχεία αυτή την εποχή ή και τις προηγούμενους μήνες είναι στο Booking. Ή σε κάποιες εταιρείες τέτοιες, σε κάποια site, για να μπορούν να κλείνουν δωμάτια από απόσταση χωρίς να παίρνεις το τηλέφωνο το ξενοδοχείο. Μπαίνεις λοιπόν στο site, βλέπεις τις τιμές, κλείνεις τα δωμάτια. Το ξενοδοχείο λοιπόν είναι υποχρεωμένο να δώσει κάποια δωμάτια συγκεκριμένα, δηλαδή 4-5, πώς θα λέει, και πρέπει αυτά τα δωμάτια να υπάρχουν σε μόνιμη βάση. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάποιος και να πει ότι 15 Αυγούστου ή 20 Αυγούστου ή 1η Αυγούστου δεν έχω δωμάτια για το συγκεκριμένο site. Δίνεις 5 δωμάτια και σου λέει, κύριε, εγώ θέλω 5 δωμάτια όλο το χρόνο να υπάρχουν. Εκεί λοιπόν κάνει κάποιο τρίκο ο ξενοδόχος και επειδή περιμένει κόσμο πολύ αυτή την εποχή, βάζει μια τιμή εξωφρενική σε αυτές τις μηχανές αναζήτησης, έτσι ώστε να μην κλείσει κανείς. Και να έχει τα δωμάτια ελεύθερα να μπορεί να τα νοικιάσει ο ίδιος. Μάλιστα. Επειδή διαβάζουμε ότι είναι από πληροφορίες το άρθρο του Μέγκα, είναι από το Trivago, το οποίο είναι ένα από τα site που έχουν μια ανάλογη, μάλλον κάνει αναζήτηση μέσα σε αυτές τις μηχανές, μέσα στο Booking και στα υπόλοιπα. Ναι. Ακριβώς. Οπότε μας λέει ότι στην ουσία είναι ένα τρίκ το οποίο έχουν βρει αρκετοί ξενοδόχοι για να παραπλανήσουν κατά κάποιο τρόπο το Booking και αυτές τις εταιρείες και τις υπόλοιπες εταιρείες, προκειμένου να έχουν ελεύθερα δωμάτια για να μπορούν να τα διαθέσουν στους τουρίστες που έρχονται και κάνουν άμεσα. Τα οποία τα διαθέτουν έξω από τα χαρτιά τους, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά στα χαρτιά τα δωμάτια. Όχι, τα διαθέτουν οι ξενοδόχοι απευθείας στους τουρίστες που τα ζητάνε και στο Booking. Ναι, έτσι, να μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι ότι δεν κόβουν αποδείξει οι άνθρωποι. Ναι. Απλά γίνεται απευθείας διάθεση. Αν κλείσουν με την κάθε εταιρεία αυτή, θα πρέπει να δώσουν και μια προμήθεια στην εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν δίνουν προμήθεια. Μάλιστα. Δικό μου λάθος. Τα κλείνουν απευθείας και κάνουν τη δουλειά τους και οι ξενοδόχοι κερδίζουν αυτή την προμήθεια για παράδειγμα. Αλλά και στον κόσμο είναι χαμηλή τιμή. Δηλαδή αν μπείτε αυτή τη στιγμή, εγώ το έκανα για να πω την αλήθεια και το πρωί, μπήκα σε ένα ξενοδοχείο στη Λευκάδα και μου είχε για μια βραδιά, ξέρω εγώ, 700 ευρώ. Πήρα τηλέφωνο και μου δώσανε 65. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε προφανώς το ξενοδοχείο προτιμάει απευθείας να δώσει, να διαθέσει το δωμάτιο σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται και όχι μέσω της εταιρείας αυτής. Παρ' όλα αυτά, με αυτό το τρίκ όμως που κάνουν οι ξενοδόχοι της Λευκάδας, γιατί προφανώς στις άλλες περιοχές δεν γίνεται τόσο έντονα. Όχι. Δεν είναι μόνο της Λευκάδας. Γίνεται παντού. Μάλιστα. Δηλαδή κάποια στιγμή εγώ είχα ακούσει τηλεόραση, βγήκε η Λευκάδα, βγήκε η Σαντορίνη, βγήκε στην Κρήτη.
Εντάξει, μέσα από τις μηχανές λοιπόν κάνουν, έχουν αυτοί ένα προγραμματάκι, σου λέει τόσο τα κατά αύξηση. Η οποία αύξηση αυτή είναι πλασματική όμως, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, ας κάνουν οι ακροατές μας ένα τηλέφωνο σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο, θα δουν ότι οι τιμές είναι πολύ χαμηλές για την εποχή. Mm-hmm. Απλά δημιουργείται μια λάθος εντύπωση, η οποία ενδεχομένως να κάνει κακό στον τουρισμό της περιοχής. Και αργότερα δημιουργώντας μεταμαθηματικά μια ποσόστοση, βγαίνει πολύ ψηλό το ποσοστό βάζοντας και αυτά μέσα. Ναι, προφανώς. Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, όχι ενδεχομένως, κάνει κακό. Κάνει κακό. Κάνει κακό γιατί και τα καταστήματα, ας πούμε, έξω τα εστιατόρια, mm-hmm. δεν έχουν τιμές ακριβές, ας πούμε. Mm-hmm. Για αυτή την εποχή οι τιμές είναι καλές. Με αυτό το πράγμα όμως κάνουν. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, δεν πάω Λευκάδα γιατί είναι πανάκριβη. Θα διαλέξω κάπου αλλού. Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα, κύριε Σκιαδαρέση, τι εικόνα έχετε? Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Και με τους συναδέλφους που μιλάω εδώ στη Λευκάδα, όλοι παράπονα έχουν. Δηλαδή τώρα μου λένε ότι εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες έχει ξεκινήσει δουλειά. Έλα, τι να κάνεις μέσα σε 10 μέρες, 20, θα πάει μέχρι τις 20-25. Ποιος να προλάβει να βγάλει κάποια χρήματα για να μπορέσει να επιζήσει την υπόλοιπη χρονιά. Και όχι μόνο να επιζήσει, να πληρώσει και όλα αυτά που έρχονται αυξημένα από χαράτσια, έμφυα, φόρους κλπ. Για το κράτος. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Ναι, για να μην ξεχνάμε και αυτό το γεγονός, γιατί πολλοί το αγνοούν και το προσπερνάνε, ότι σε τουριστικές περιοχές υπάρχει κόσμος που δουλεύει το καλοκαίρι για να ζήσει το χειμώνα, έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ακριβώς. Το σημαντικό φυσικά είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τη σεζόν μας. Mm-hmm. Εκείνη όλη η ιστορία. Δηλαδή να μην περιμένουμε από 10-20 μέρες τον Αύγουστο, πρέπει να ξεκινήσουμε να αυξήσουμε την τουριστική μας σεζόν και να πούμε ότι θα έχουμε από τον Μάιο κόσμο. Αυτό για να γίνει είναι αυτό που λέμε συνέχεια, μόνο με αεροπλάνα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να σας κάνω άλλη μια ερώτηση. Ισχύει το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Βαλκάνοι και λιγότεροι Βορειοευρωπαίοι πια? Είναι γεγονός, εγώ λέω δυστυχώς γι' αυτό και στεναχωριέμαι που αρκετοί φίλοι εδώ πέρα και ξενοδόχοι μου λένε ότι ευτυχώς που είναι και αυτοί. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ νομίζω ότι οι αγορές, για παράδειγμα της Ρουμανίας ή Βουλγαρίας, θα είναι η επόμενη φούσκα που θα σκάσει, γιατί στις χώρες αυτές αυτή τη στιγμή οι διακοπές γίνονται με διακοποδάνεια, όπως κάναμε πριν λίγα χρόνια εμείς εδώ. Αν λοιπόν δεν κοιτάξουμε να εμπλουτίσουμε λίγο την περιοχή μας με τουρίστες από άλλες χώρες και μείνουμε στους Βαλκάνιους, μετά από λίγα χρόνια θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ένα από τα προβλήματα που πάντα συζητούσαμε είναι ότι έχουμε μεγάλο αριθμό τουριστών οι οποίοι, αν και είναι στην περιοχή, στην ουσία δεν αφήνουν χρήματα στην περιοχή. Ο τουρίστας του σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σωστό. Και για να το ξεκαθαρίσω σε αυτό που έλεγα και πριν, να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, δεν μας πειράζει αν ο τουρίστας είναι από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία ή τη Σερβία. Εμείς τους θέλουμε τους τουρίστες αυτούς, αρκεί να έχουν μια οικονομική ευρωστία, να είναι ένα μέσο επίπεδο, να έχουν χρήματα να ξοδέψουν. Γιατί να έρχεται να μένει σε ένα δωμάτιο με 7 ευρώ τη βραδιά, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, να πηγαίνει να παίρνει την πύρα από τα σούπερ μάρκετ και να πηγαίνει στο μπαράκι να κάθεται απ' έξω και να πίνει την πύρα που έχει αγοράσει ή από το περίπτερο ή από το σούπερ μάρκετ, δεν είναι τουρισμός αυτός. Αυτός για μένα ο τουρισμός μας κάνει ζημιά και μακροπρόθεσμα θα έχουμε θέμα. Προφανώς, αλλά φαντάζομαι ότι είναι μεγάλη ζημιά και από τον εσωτερικό τουρισμό. Γιατί τη Λευκάδα την ήξεραν όλοι οι Έλληνες και πήγαιναν όλοι οι Έλληνες. Τώρα φαντάζομαι ότι δυσκολεύουν τα πράγματα και από εκεί όμως. Μα εννοείται. Φανταστείτε λοιπόν ότι προσπαθούμε εμείς να αντικαταστήσουμε τον τουρίστα τον Έλληνα με έναν Σκοπιανό, Σέρβο ή Βούλγαρο, ο οποίος τι να ξοδέψει. Και δεν είναι μόνο για τα ξενοδοχεία, είναι όλα τα καταστήματα, έτσι. Κακά τα ψέματα, πάει ο Έλληνας να πήγαινε μάλλον για φαγητό και σήκωνε την κουζίνα που λέει ο λόγος. Τώρα βλέπεις και βάζουμε στα σουβλάκια, σαλατούλα και όπως μπορούμε... Έτσι, οικονομικά, όσο πιο οικονομικά γίνεται. Να τα δουν οι θύνοντες αυτά. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Σκιαδαρέση, απλά για να κλείσουμε και για να κεφαλαιώσουμε, δεν θα έχουμε κάποια πιο επίσημη αντίδραση, τουλάχιστον από το επιμελητήριο, θα κινηθείτε εσείς όσο σχετικά μπορείτε, το δημοσίευμα αυτό. Εγώ θα δω αναλόγως την απάντηση που θα έχουμε από το συγκεκριμένο κανάλι. Δηλαδή, αν χρειαστεί, μπορούμε να προβούμε και σε μηνύσεις. Α, μάλιστα. Α. Οπότε, έχετε σκοπό και εσείς να το σηκώσετε το θέμα προκειμένου να. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σκιαδαρέση, για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.